Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου από μία κουβέντα που άκουσα από τον συνάδελφο, τον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Κούρα. Ότι αποφεύγουμε, εμείς και από εδώ, να αναφερθούμε στη λέλαπα που έχει έρθει η τοπική αυτοδιοίκηση με τη μείωση των πόρων. Επειδή δεν θέλω. Όλοι έχουν μια πολιτική ιστορία εδώ μέσα και δεν χρειάζεται να καταθέσουμε καλόνια αριστερότητα. Τα έχω γραμμένα. Ακούστε λοιπόν. Αν παίρνουμε ή δεν παίρνουμε θέση. Μόνο αυτό θα διαβάσω και τα υπόλοιπα θα τα πω με δικά μου λόγια. Οι πολιτικές των τελευταίων χρόνων οδηγούν την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τη ραγδαία απαξίωσή της σε ουσιαστική κατάρρευση. Με την αποδιοργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών των απολύσεων. Την ειδικότητα, διαθεσιμότητα των εργαζομένων στο ΣΟΤΑ, την περικοπή της κρατικής επιχορήγησης κατά 65% περίπου σε σχέση με το 2010, το παρατηρητήριο της οικονομικής αυτοτέλειας, οι Δήμοι απειλούνται με ολική οικονομική κατάρρευση. Συνεχίζω λοιπόν, για να το διάβασα, για να μην λέτε ότι αφού τα άκουσα αυτά, τα είπα. Ο ρόλος λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να μου επιτρέψετε λίγο να κάνω μια μικρή ανάλυση για να καταλάβουμε σε τι περιβάλλον πλέον είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο ρόλος του παρατηρητηρίου είναι δεσμευτικός. Έχει συμβηθεί από την Βουλή των Ελλήνων και θα τον χαρακτηρίσω ένα στενό φορσέ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για παράδειγμα, εάν ο προϋπολογισμός αυτός που ψηφίζουμε, να και γιατί αναγκαζόμαστε να ψηφίσουμε αυτόν όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως από αυτόν τον προϋπολογισμό, εάν ο προϋπολογισμός εξακολουθήσει να παρουσιάζει για δύο συνεχή τρίμηνα απόκριση από τους στόχους του, επεμβαίνει το παρατηρητήριο και με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί κάθε μήνα ενημερώνει το παρατηρητήριο για την διαδρομή και την υλοποίηση του προϋπολογισμού, με αιτιολογημένη απόφαση του παρατηρητηρίου, λοιπόν, ενημερώνεται ο Υπουργός Εσωτερικών, εκδίδει απόφαση και κατά περίπτωση και κάνει τις κάτωθε παρελάσεις για να καταλάβετε ότι δεν είναι μόνο το 65%, αλλά είναι και το παρατηρητήριο που έχουν πλέον οι Δήμοι πάνω από το κεφάλι. Εάν λοιπόν υπάρξει απόκτηση σε δύο συνεχή τρίμηνα, έρχεται το παρατηρητήριο και προβλέπει. Αναγκαία μέτρα που προβλέπονται από την νομοθεσία προς διασφάλιση της ύπαρξης των απαιτήσεων των ΟΤΑ και της αντιμετώπισης φοροδιαφυγής. Δηλαδή αυτοί που μας προστάνε, τους πάμε στα δικαστήρια, τους πάμε από εδώ από εκεί, τους στέλνουμε εξώδικα για να εισπράξουν. Αναστολή των προσλήψεων. Επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων στο προσωπικό. Πρόσβαση στο λογαριασμό εξυγείασης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης, αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρου, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, αύξηση στον ανώτερο συντελεστή του τέλου μετήτης της περιουσίας, στο ΤΑΠ και περιορισμό των δαπανών και οι δαπάνες μας θα είναι μόνο υποχρεωτικές για την μισθοδοσία του προσωπικού και τις απολύτως αναγκαίες ανελαστικές δαπάνες. Είναι φανερό λοιπόν ότι με αυτό που έχει ψηφιστεί το παρατηρητήριο καταργείται ουσιαστικά η αυτοδιοίκηση και μετατρέπεται σε έναν εισπρακτικό μηχανισμό. Σε όλα αυτά πρέπει εδώ να βάλουμε μία παρένθεση όμως για την ευτυχή συγκυρία του Δήμου Μεγαλόπολης που λέγεται λιγνητόσιμο. Εάν δεν υπήρχε και το λιγνητόσιμο, να μπορεί ο Δήμος Μεγαλόπολης να υλοποιήσει έργα, θα ήταν στην κατηγορία των Δήμων που είναι σφιχτά, σφιγμένοι, πνιγμένοι από το παρατηρητήριο και από όλα αυτά που σας είπα. Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται λιγνητόσιμο. Που δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια δεν αξιοποιήθηκε. Μόνο στο φετινό προϋπολογισμό έχουμε προβλέψει για έργα συνεχιζόμενα της προηγούμενης δημοτικής αρχής, τα οποία, όπως ερώτησε ο Σταύρος Γιωργακόπουλος, τι θα αλλάξουμε, θα έρθει πολύ σύντομα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αλλάξουμε. Είναι 6 εκατομμύρια όταν είναι 12 εκατομμύρια από το τρίτο ΕΑΠ που δεν έχουν εκτελεστεί
Και έρχεται και το τέταρτο ΕΑΠ που είναι αρκετά εκατομμύρια για να υλοποιήσουμε σε έργο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, εάν δεν υπήρχε και το ΕΑΠ, πράγματι ο Δήμος μας θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Δεν τα λέω αυτά για να δικαιολογηθούμε εμείς την πλειοψηφία και να έχουμε ένα άλωση. Για μας δεν υπάρχει άλωση. Τουλάχιστον θα δεχτούμε την αυστηρή κριτική σας από τον επόμενο προϋπολογισμό. Γιατί αυτός ο προϋπολογισμός, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, είναι απλά μια συνέχιση της προηγούμενης δημοτικής αρχής, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, γιατί μέχρι και σήμερα, μέχρι και προχθές, υπήρχε μια εκκρεμότητα και δεν μπορούσαμε όλο το καλοκαίρι να έχουμε προγραμματίσει το τι θα γίνει μόλις θα αναλαμβάναμε την πρώτη του Σεπτέμβρη. Έτσι λοιπόν οι επιλογές που έχουν γίνει στον προϋπολογισμό είναι οι επιλογές της απευθούσας δημοτικής αρχής, τόσο στον τομέα των έργων, κατά μεγάλο ποσοστό, όσο και στον τομέα των παροχής υπηρεσιών, που καθορίζουν εν πωλής τον προτινόμενο προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός, παρά τον δεσμευτικό του χαρακτήρα, δεν θα αποτελέσει το τέλος της προσπάθειας, γιατί όπως είπα, μόλις θα εγκριθεί από το παρατηρητήριο, γιατί ακόμα αυτό υποτίθεται ότι είναι σχέδιο προϋπολογισμού που συμβαίνει σήμερα, ο οριστικός προϋπολογισμός θα είναι μόλις εγκριθεί από το παρατηρητήριο. Μόλις θα εγκριθεί από το παρατηρητήριο, θα μπορούμε το Γενάρη, το Φλεβάρι, να έρθουμε εδώ με μια μεγάλη κλίμακα αναμόρφωση του προϋπολογισμού να προβάλλουμε τις δικές μας, αν θέλετε, προτεραιότητες και πολιτικές. Αναλάβαμε την Δημοτική Αρχή, αγαπητοί συνάδελφοι, την πλειοψηφία υποψιασμένη, αλλά όχι καχύποπτη. Η πραγματικότητα όμως, αποτυπωμένη μεταξύ άλλων και σταθμούς του παρόντος προϋπολογισμού, μας διαψεύδει ιχτρά. Και θέλω να αναφερθώ στην προσπάθεια την τιτάνια για τον οικογύρευμα. Προϋπολογισμός, το έλεγα πάντα, κανείς δεν με άκουγε, αλλά θα σου πω άλλη μια χρονιά. Προϋπολογισμός, που συντάχθηκε κατά πολλής από τις υπηρεσίες, τις οικονομικές του Δήμου. Τουλάχιστον όσον αφορά τα έσοδα, τα έξοδα και αυτά. Εάν δείτε στην γενική ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού του 2015, θα δείτε ένα χρηματικό υπόλοιπο 6.011.088,89 ευρώ. Τεράστιο ποσό να μένει, να μας αφήνει η Δημοτική Αρχή 6 εκατομμύρια. Εάν πάμε όμως πιο κάτω, αγαπητοί συνάδελφοι, και σας παρακαλώ να κοιτάξετε τους πίνακες, στην ανακεφαλαίωση των δαπανών, θα δούμε ότι βεβαιώνονται 26/11/2014 δαπάνες 6.169.492 ευρώ. Δηλαδή έχουν βεβαιωθεί στο ταμείο μας 27/11 6.169.000 ευρώ και έχουμε χρηματικό υπόλοιπο 6.01. Δεν θα το έχει. Δεν πρέπει να το πληρώσω. Αυτό που βεβαιώνεται δεν θα πρέπει να πληρωθεί. Από το υπόλοιπο. Άρα λοιπόν έχουμε ένα έλλειμμα 50.000. 150.000. Αυτό μπορεί να είναι ξένη διαχείριση και αυτή μπορεί να υπάρξει. Όχι, είναι καλά το ίδιο. Δεν είναι διαχειριστικό. Δεν είναι διαχειριστικό. Είναι κανονικά τα κουτσά αυτά. Είναι πραγματικά. Άρα λοιπόν. Και δεν θέλω να σταθώ στον πίνακα που πήρα σήμερα από το Ταμείο με ημερομηνία 15/11, γιατί ο προεκλογικό 10, γιατί ο προεκλογισμό κοιτάξεται 26/11, με ό,τι οικονομικά νούμερα υπήρχαν 26/11. Ένα μήνα, μισό μήνα μετά λοιπόν 15/11, αυτή η διαφορά έχει αυξηθεί κατά πολύ, γιατί έχουν πέσει κι άλλα τιμολόγια και θα το δείτε το, και κατά πολύ τον Γενάρη που θα έρθει η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Έτσι λοιπόν, το νοικοκύρεμα δεν είναι και τόσο νοικοκύρεμα. Είναι μία διαχείριση, δεν είναι νοικοκύρεμα. Γιατί έχει μείνει, έχουμε και ένα έλλειμμα 150.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν, πράγματι, δεν θέλω να σταθώ κι άλλα, δεν θέλω να κάνω άλλη αντιπαράθεση και να τελειώνω.
την τοποθέτησή μου ούτε για τα δάνεια, ούτε για τα χρέη, ούτε για τίποτα, για αυτά τα ζητήματα. Αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι στο φετινό προϋπολογισμό έχουμε πάλι 1.200.000 να πληρώσουμε σε μελέτες και μελέτες δεν έχουμε, δεν υπάρχουν. Και παρόλα αυτά έχουμε υπογράψει τα συμβολικά και είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε αυτές τις μελέτες τις περίφημες για το ΕΚΟ που τελείωσε, γιατί τελείωσε το ΕΚΟ. Και ένα έργο εντάξει και γράφει και συνάδελφο του ΕΚΟ, ένα δεν έχει ενταχθεί, η είδωση. Την τηλεθέρμανση είναι συμφοράτε που πήγαμε στο Υπουργείο και στάχθηκε γιατί ήταν χαμένο. Παρακαλώ, συνεχίστε. Στερεά και είναι άλλο το παπάει, γιατί έλεγε είναι του Δήμου. Παρακαλώ, συνεχίστε. Όχι, μας πηγαίναμε για το 17, το είπαμε την προηγούμενη. Αυτό το είχατε κανονίσει από πριν, άσπρο. Ποιο? Εσείς είσαι άνθρωποι είπαν εδώ, αφού το κάνετε έτσι, και είπαν στην πόλη μας ότι δεν θα προκάλει τόσο καλά τα πράγματα που το 17 θα το προκαλεί. Δική σας άνθρωποι. Εγώ είχα προκάλει τον δρόμο, εγώ είχα προκάλει τον δρόμο. Εγώ όταν είχα προκάλει, όταν είχα προκάλει, όταν είχα προκάλει, δεν είχαμε ψηφίσει εμένα να εγώ δεν είχα προκάλει, εσύ δεν μπορούσε. Να τα ξεπροκάλεις. Και εγώ τα προκάλησα. Για ύμα τον του Θεού της Παναγιάς. Αυτό λένε και για τον δρόμο. Ότι μπλοκάρισα και τον δρόμο, τη συνδετήρια. Μπλοκάρισα και τι άλλο το μπλοκάρισα. Τι άλλο μπλοκάρισα. Τι είναι τι μας άνθρωποι. Τι είναι τι μου άνθρωποι. Ένα θα μου πέσει να το πει. Γιατί δεν είχα και κανένα στην κυβέρνηση. Δεν είχα και στην κυβέρνηση κανένα. Εσείς είχατε το ρέπα που πήγε και ερχόντουσε συνέχεια όλα τα χρόνια. Τον είχα εγώ για να αλλάξουμε και το χάρακτη του δρόμου. Μην μπαίνουμε σε τέτοια ζητήματα. Δεν υπήρξε κομματάρχης όπως εσείς. Εγώ. Εσύ πήγαινε τα καλά στη λαϊκή με τις τελευταίες εκλογές του 10. Τώρα εγώ το πήγα. Εσείς πήγανε με τον 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 πήγανε θα ξεχάσατε ότι πήγα τα καλιά του στην Ιβή. Έτσι για να τελειώνω. Και μου το παίρνει τώρα αριστερό. Εγώ παραμένω στο πιάνι μου. Εγώ φοράω και τα τελώνια, δεν φεύγω, δεν κρύβουμε. Παραμένω. Αλλά δεν είναι θέμα της αποψής της βραδιάς. Κλείνοντας λοιπόν, όπως είπα και στο τεχνικό πρόγραμμα, έτσι λέω και το ίδιο και σήμερα. Ότι εγώ ψηφίζω τον προϋπολογισμό κατά ανάγκη γιατί πρέπει να λειτουργήσει ο Δήμος. Δεν συμμερίζομαι ότι αυτός ο προϋπολογισμός, όπως έχει συνταχθεί στο σκέλος τουλάχιστον του τεχνικού προγράμματος που είναι συνέχεια της προηγούμενης αρχής, Δημοτικής Αρχής δίνει μια προοπτική ανάπτυξη στο Δήμο. Ελπίζω και πιστεύω ότι το Γενάρη που θα γίνει η αναμόρφωση, τότε θα έχουμε κάθε λόγο να πούμε ακόμα περισσότερο. Και όσον αφορά το ΠΙΟΠΑ, μια κουβέντα. Δεν είδατε στον προϋπολογισμό, υπάρχουν κάποια χρήματα. Μας δέσατε τα χέρια εκεί. Μας δέσατε τα χέρια και με το ΠΙΟΠΑ. 150.000 μελέτες μέχρι τώρα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς πλέον. Και κλείνοντας, είπατε και κάτι για τον ηλεκτροφωτισμό. Συγγνώμη Γιάννη που θα το πω εγώ, της Εθνικής Οδού. Ποιος σας είπε ότι ο ηλεκτροφωτισμός της Εθνικής Οδού είναι στο πρώτο βαθμό του ποιητή αυτή. Ανοίξει η περιφέρεια. Είναι έσοδο της περιφέρειας. Η εθνική δρόμη και η φωτισμή είναι και η καθαριότητα ακόμα είναι έσοδο της περιφέρειας και όχι του πρώτου βαθμού. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.